Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο σημερινό επεισόδιο του Law Explained, με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων, θα εξηγήσουμε τον νόμο περί φυλακών. Γνωρίζετε ποια είναι τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των κρατουμένων? Πώς προστατεύει η νομοθεσία τις κρατούμενες μητέρες? Πάμε να δούμε μαζί τις απαντήσεις. Πότε και γιατί θεσπίστηκε? Ο νόμος αυτός θεσπίστηκε το 1996 με σκοπό τη διατήρηση της τάξης και της πειθαρχίας στις φυλακές. Κανένας δεν εισάγεται στις φυλακές ως κρατούμενος παρά μόνο κατόπιν δικαστικού εντάλματος. Σύμφωνα με τις αρχές του νόμου, οι κανονισμοί εφαρμόζονται με αμεροληψία και χωρίς οποιαδήποτε δυσμενή διάκριση σε βάρος οποιοδήποτε κρατουμένου. Η μεταχείριση των κρατουμένων δεν πρέπει να είναι ταπεινωτική και να γίνεται με τρόπο ώστε να δυσχεραίνεται η στέρηση της ελευθερίας. Τι δικαιώματα έχει ένας κρατούμενος μέσα στη φυλακή? Ο κρατούμενος έχει δικαίωμα στην ίση μεταχείριση. Σύμφωνα με το άρθρο 7, απαγορεύονται οι διακρίσεις λόγω καταγωγής, φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών πεπιθήσεων ή περιουσίας. Η στέρηση της ελευθερίας του κρατουμένου λαμβάνει χώρα υπό συνθήκες που διασφαλίζουν το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η εκπαίδευση, η επαγγελματική εξάσκηση και η μεταχείριση των κρατουμένων σκοπό έχουν να τους βοηθήσουν να γίνουν χρήσιμα άτομα. Οι κρατούμενοι δικαιούνται να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα εντός φυλακών και εκτός με δικαίωμα εξ αποστάσεως σπουδών. Σε περίπτωση παράνομης ενέργειας σε βάρος κρατουμένου ή προσβολής των δικαιωμάτων του, ο κρατούμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει γραπτός και χωρίς καθυστέρηση στη διευθύντρια. Επίσης, διατηρούν το δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη και εξέταση εντός φυλακών και όποτε υπάρχει ανάγκη εξέτασης και εντός κρατικών νοσηλευτηρίων και σε ιδιώτες ιατρούς. Για κάθε κρατούμενο ανοίγεται ατομικός λογαριασμός, στον οποίο κατατίθενται τα χρήματα που φέρει μαζί του κατά την εισαγωγή του στις φυλακές, εμβάσματα συγγενών, καθώς και από την εργασία του κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του. Κάθε κρατούμενος που εισάγεται στις φυλακές έχει το δικαίωμα να ειδοποιεί αμέσως την οικογένειά του για τη φυλάκισή του. Δικαιούται να έχει στην κατοχή του λογικό αριθμό ειδών ατομικής ένδυσης, υπόδυσης, κλινοσκεπασμάτων, πετσετών και ειδών ατομικής υγιεινής. Η τροφή πρέπει να είναι θρεπτική σε ικανοποιητική ποσότητα, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, την υγεία, την εργασία και τις θρησκευτικές πεπιθήσεις των κρατουμένων. Ο κάθε κρατούμενος έχει το δικαίωμα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της θρησκευτικής, πνευματικής και ηθικής του ζωής. Οι κρατούμενοι έχουν δικαίωμα στην ψυχαγωγία για να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερό τους χρόνο και να μάθουν να συνεργάζονται. Οι κρατούμενοι έχουν δικαίωμα στην καλλιτεχνική έκφραση, στη δημιουργική ψυχαγωγία και τον αυτοσχεδιασμό μέσα από τη συμμετοχή τους σε θεατρικές, μουσικές και αθλητικές εκδηλώσεις, εκθέσεις ζωγραφικής ή κινηματογραφικές προβολές. Ο κάθε κρατούμενος έχει δικαίωμα συμμετοχή σε προγράμματα σωματικής αγωγής ανάλογα με την ηλικία του, τη σωματική, φυσική και ψυχική του κατάσταση. Οι κρατούμενοι μπορούν επίσης να δανείζονται βιβλία από τη Δανειστική Βιβλιοθήκη των Φυλακών. Η Διεύθυνση των Φυλακών έχει υποχρέωση να εμπλουτίζει τη βιβλιοθήκη με κατάλληλα λογοτεχνικά, εκπαιδευτικά ή ψυχαγωγικά βιβλία για όλους τους κρατουμένους. Τι υποχρεώσεις έχει ένας κρατούμενος στη φυλακή? Ο κρατούμενος είναι υποχρεωμένος να υπακούει στις εντολές της διεύθυνσης και του προσωπικού των φυλακών. Οι κρατούμενοι έχουν την υποχρέωση να τηρούν καθαρά και φροντισμένα τα είδη ένδυσης και ρουχισμού. Μπορούν να δέχονται επισκέψεις κατά τις κοινές ώρες που επιτρέπονται επισκέψεις για όλους τους κρατούμενους. Η εργασία των κρατουμένων πρέπει να αποσκοπεί στη δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου τους, να συντελεί στην επαγγελματική τους εκπαίδευση και στην ενίσχυση της απασχόλησης μετά την αποφυλάκησή τους. Πότε μπορεί να επιβληθεί κατοίκον περιορισμός? Αν ο κρατούμενος είναι βαριά ασθενής ή κλινήρης, τότε μπορεί να εκτίσει μέρος της ποινής του με το μέτρο του κατοίκον περιορισμού για όση χρονική περίοδο κρίνεται αναγκαίο. Θα πρέπει να ελεγχθεί ότι ο χώρος διαμονής είναι κατάλληλος για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Κατά την εφαρμογή του μέτρου του κατοίκον περιορισμού, θεωρείται ότι βρίσκεται πάντα υπό καθεστώς φυλάκισης. Υπόκειται σε διακριτική επιτήρηση ώστε να μην προσβάλλονται τα ευαίσθητα δεδομένα του, τα οποία προστατεύονται από τον νόμο περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η Διευθύντρια έχει δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά τον κατοίκον περιορισμό εάν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, ασφάλειας ή παραβιάστηκε οποιοδήποτε όρος της εφαρμογής του μέτρου. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, όταν ο κατάδικος καταστρέψει την ηλεκτρονική συσκευή που εφαρμόζεται στο άκρο του ή παραβιάζει τα όρια διακίνησής του, το σύστημα ενεργοποιεί συναγερμό και διενεργείται άμεσος έλεγχος από τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό. Πότε ένας κρατούμενος δικαιούται να υποβάλει αίτηση αποφυλάκησης? Σύμφωνα με το άρθρο 14, κρατούμενος που έχει εκτίσει το ίμιση της ποινής φυλάκισής του, η οποία υπερβαίνει τα 2 έτη, ή που καταδικάστηκε σε ποινή ισόβιας φυλάκισης και έχει εκτίσει τουλάχιστον 12 έτη της ποινής, δικαιούται να υποβάλει απευθείας στο Συμβούλιο Αποφυλάκησης γραπτό αίτημα για την υπορόρους φυλάκισή του. Ο κρατούμενος δεσμεύεται ότι θα βρει εργασία μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την ημέρα της αποφυλάκισής του. Πότε μπορεί ένας κρατούμενος να ζητήσει άδεια εξόδου από τις φυλακές? Σύμφωνα με το άρθρο 16, κρατούμενος ο οποίος δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης διαβίου και έχει εκτίσει τουλάχιστον το 1 τρίτο της ποινής του, μπορεί να ζητήσει με γραπτή αίτηση προς τη Διευθύντρια άδεια εξόδου από τις φυλακές. Με ή χωρίς συνοδεία για εύλογους, σοβαρούς, οικογενειακούς, προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους. Για σκοπούς που αποβλέπουν στην ενίσχυση των δεσμών του κρατουμένου με την οικογένειά του και το κοινωνικό του περιβάλλον, ή στην επαγγελματική του αποκατάσταση μετά την αποφυλάκησή του. Κρατούμενος ο οποίος έχει καταδικαστεί στην ποινή της ισόβιας φυλάκισης και έχει εκτίσει τουλάχιστον 10 χρόνια φυλάκισης, μπορεί να ζητήσει άδεια εξόδου από τις φυλακές με συνοδεία για εύλογους, σοβαρούς, οικογενειακούς ή προσωπικούς λόγους. Τι προνοεί ο νόμος για τις κρατούμενες μητέρες? Όταν το βρέφος γεννηθεί κατά τη διάρκεια της έκθεσης της ποινής φυλάκισης από τη μητέρα του, τότε μπορεί να παραμείνει στις φυλακές με τη μητέρα του για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο θυλασμός του. Σε περίπτωση που η κατάσταση της υγείας του βρέφους δεν επιτρέπει την απομάκρυνσή του από τη μητέρα του, τότε η παραμονή του βρέφους στις φυλακές μπορεί να παραταθεί μέχρι την ηλικία των 2 ετών. Η Διευθύντρια μπορεί να επιτρέψει σε βρέφος γυναίκας κρατούμενης, το οποίο γεννήθηκε πριν από τη φυλάκιση της μητέρας του, να παραμείνει με τη μητέρα του στις φυλακές για όσο χρόνο διαρκεί ο θυλασμός του, εφόσον αυτό επιβάλλεται για λόγους ιατρικούς. Στην περίπτωση αυτή, η παραμονή του βρέφους στη φυλακή μπορεί να παραταθεί μέχρι την ηλικία του 1 έτους. Για την παράταση της περίοδου παραμονής του βρέφους στη φυλακή και μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας του 1 ή των 2 ετών, χρειάζεται απαραίτητα απόφαση δικαστηρίου. Τα έξοδα της διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης του βρέφους κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις φυλακές βαρύνουν το δημόσιο. Ποιες πρέπει να είναι οι σχέσεις κρατουμένων και προσωπικού φυλακών? Μεταξύ των κρατουμένων και του προσωπικού των φυλακών πρέπει να δημιουργείται κλίμα κατανόησης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Οι κρατούμενοι πρέπει να υποβοηθούνται ώστε να επιλύουν τα άμεσα προσωπικά τους προβλήματα. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα μέλη του προσωπικού των φυλακών οφείλουν να συμπεριφέρονται κατά τρόπο που να δίνει στους κρατούμενους το καλό παράδειγμα. Να δημιουργούν ευνοϊκή επίδραση σε αυτούς και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία τους. Εκτός από την ασφαλή κράτησή τους, η μεταχείριση των κρατουμένων πρέπει να αποβλέπει στην αγωγή, στην ανάπτυξη του αισθήματος ευθύνης και στην ενθάρρυνση της απευθυνότητας και της αυτοσυντήρησης. Τι απαγορεύονται μέσα στις φυλακές? Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύονται οι ομαδικές τιμωρίες, εκτός από τις περιπτώσεις ομαδικής ανυπακοής, ανταρσίας ή παραβίασης των κανόνων λειτουργίας των φυλακών. Η σωματική τιμωρία, η τιμωρία με τοποθέτηση κρατούμενου σε σκοτεινό κελί και κάθε άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή εξευτελιστική τιμωρία απαγορεύονται εντελώς ως τιμωρίες και πειθαρχικά παραπτώματα. Ενέργειες που αποβλέπουν στον προσιλητισμό κρατουμένου από άλλο κρατούμενο απαγορεύονται. Η υποβολή κρατουμένου σε οποιαδήποτε ιατρικά ή επιστημονικά πειράματα απαγορεύονται. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας σε ιδιαίτερο χώρο από λειτουργό του ίδιου φύλου με τον κρατούμενο, απαγορεύεται η απογύμνωση κρατουμένου στην παρουσία άλλου κρατουμένου.
Πότε επιτρέπονται οι σωματικοί περιορισμοί? Χειροπέδες, μανδύες ακινητοποίησης και άλλοι σωματικοί περιορισμοί ουδέποτε χρησιμοποιούνται παρά μόνο για την πρόληψη αποδράσεως κατά τη μεταφορά κρατουμένου, για λόγους υγείας κατόπιν οδηγιών του ιατρικού λειτουργού, για να εμποδιστεί οποιοδήποτε κρατούμενος να αυτοτραυματιστεί ή να τραυματίσει άλλους ή να προξενήσει ζημιά σε περιουσία. Μέσα από την αποτελεσματική λειτουργία των φυλακών, οι κρατούμενοι γίνονται πιο παραγωγικοί και συνεργάσιμοι. Γεγονός που βοηθά και στην αξιοπρεπή διαβίωσή τους μέσα στη φυλακή, αλλά και στην ομαλή επανένταξή τους στην ευρύτερη κοινωνία. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού στα επόμενα επεισόδια του Law Explained. Γιατί η ελευθερία του ενός σταματά εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου.